Σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκδήλωση που έχει τίτλο «Ποινικό δίκαιο κινηματογράφος, blackmail, εκβίαση με απειλή νόμιμου κακού». Στην σημερινή εκδήλωση εισηγητής είναι ο κύριος Βαθιώτης, λέκτορας της νομικής σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος θα σχολιάσει και θα προβληθούν κάποια αποσπάσματα από 40 ταινίες και θα αναλύσει το ποινικό δίκαιο με έναν πιο διαφορετικό τρόπο, πιο διαδραστικό και πιο άμεσο για τους φοιτητές της νομικής. Με αυτή τη σημερινή εκδήλωση κλείνουμε το τρέχον εξάμηνο εκδηλώσεων της Έλσα Κομωτινή και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Έχουμε μέχρι στιγμής διοργανώσει αυτό το εξάμηνο 4 εκδηλώσεις, ένα institutional visit στη Θεσσαλονίκη, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και στο Κέντρο Διαμεσολάβησης. Και μετά από τόση πολλή δουλειά και προσωπική εργασία 11 ατόμων, τα οποία απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο τρόπο για να κλείσει μια επιτυχημένη ενός έτους θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Έλσα Κομωτινή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με όλα για τη συνεργασία μας και με τους καθηγητές νομικής, αλλά και με τους δικηγόρους, τους δικαστές και το Δικηγορικό Σύλλογο που συνεργαστήκαμε, αλλά προφανώς και για τους φοιτητές της νομικής σχολής που μας στήριξαν σε όλες τις εκδηλώσεις αυτόν τον ένα χρόνο. Θα ήθελα να ακουστούν και τα ονόματα των παιδιών που εργάστηκαν ένα χρόνο στην Έλσα Κομωτινή. Ήταν ο Γιώργος Κόσυφας, ήταν η Μαριάννα Σπυροπούλου, η Παρέσα Βασιλιάδου, η Δανάη Χατζηθωμά, η Νεφέλη Μαράτου, η Έλενα Πολυμέρου, η Κατερίνα Σταταριδάκη, η Ευελίνα Παπά, ο Φωτεινός Γαϊτανάκης και ο Ματθαίος Μίτσης, που έδωσαν πραγματικά προσωπικό χρόνο και θυσίασαν αρκετές ώρες από τη ζωή τους για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η δική μορφή εκβίασης που είναι η απειλή νόμιμου κακού για την επίτευξη ενός άσχετου σκοπού. Δηλαδή έχω εγώ ένα αμαρτωλό μυστικό και έρχεται ο άλλος ο οποίος το μαθαίνει και μου λέει αν δεν θες να το προδώσω θα πρέπει να μου δώσεις 1000 ευρώ. Είναι εκβίαση ή δεν είναι? Στην Αγγλία, στην Αμερική, στη Γερμανία έχει υποστηριχθεί ότι δεν είναι, γιατί δεν περιορίζεται το πεδίο της ελευθερίας του άλλου. Έχει καθένας δικαίωμα να πάει και να καρφώσει κάποιον στην αστυνομία ή στη γυναίκα του ότι χθες το βράδυ ήσουν αμερωμένη, χθες το βράδυ έκανες ένα έγκλημα. Άρα όταν έρχεται και σου λέει εγώ δεν θα πάω αν μου δώσεις χρήματα, του διευρύνει τις εναλλακτικές δυνατότητες και άρα δεν του περιορίζει το πεδίο ελευθερίας του.